gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, I didn't mean to make you cry. If I'm not back again, απίστευτο. Έπρεπε να το κρατήσει αυτό το τραγούδι, αγόρι μου, για το τελικό. Μην του τα λες αυτά. Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι, συγγνώμη. Έλα. Μέσα στα 10 πιο ωραία τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ για μένα. Στός. Και από τα πιο δύσκολα τραγούδια να τραγουδήσει κανείς. Συγγνώμη που είμαι έτσι. Κάνε μου μια χάρη. Κάνε μου μια λίστα με τα υπόλοιπα 9. Ναι, θα τα πει όλα. Έτσι. Live, έτσι, γιατί. Ναι. Λοιπόν, ανεξάρτητα από τον Νικόλα, θεωρώ απαράδεκτο ότι κόψαμε αυτό το τραγούδι. Απαράδεκτο όποιος το κόψε. Είναι... Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Νίκο μου... Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά... Είναι κακό που κόβουμε τα τραγούδια. Τι να κάνουμε. Ένα. Αυτό ειδικά συγκεκριμένοι είναι, κανόνες... είναι σαν να παίρνεις ένα Πικάσο, ναι, και να μην σου χωράει τον τοίχο και να τον κόβεις. Τον κόβεις. Που να σου κομπεί το χέρι. Μπορούμε. Έχεις απόλυτο λοιπόν, δίκιο. Αλλά το Bohemian κάνουμε... Rhapsody δεν πειράζεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε 6 ώρες. Είναι 6 λεπτά το κομμάτι. Μπορούσαμε να το αφιερώσουμε 6 λεπτά στο μεγαλύτερο τραγούδι των Queen. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή ο Νικόλας διαγωνίζεται. Μετά να μην το κάνει. Πρέπει λοιπόν, να διαγωνίζεται με τους όρους. Ανεξάρτητα από τον Νικόλα, λοιπόν, αυτό. Περίμενε, ρε παιδάκι μου. Ναι, αλλά ο Νικόλας διαγωνίζεται όπως όλα τα παιδιά και πρέπει να διαγωνίζεται με τους ίδιους κανόνες. Εφόσον λοιπόν του άρεσε αυτό το τραγούδι και ήθελε να μας δείξει αυτό που μπορεί να κάνει μέσα από αυτό το τραγούδι, δικαιούται. Είναι ένα κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, σ' άρεσε, δεν μας είπες τίποτα για τον Νικόλα. Δεν μ' άρεσε που το πεσοκόψαμε. Ένα. Για τον Νικόλα, πες μου τώρα. Είχε στιγμές που μ' αρέσανε και είχε στιγμές που δεν μ' αρέσανε. Δηλαδή το σήκωμα από το πιάνο και εκεί δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε και εμένα, μπράβο. Οι στιγμές στο πιάνο και το φινάλε σου ήταν διαμαντάκια. Ανέλαβε ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο αυτή τη εβδομάδα ο Νικόλας. Ναι. Του πότε είναι αυτό το τραγούδι, 75. Από ποιο δίσκο το Queen? Από το A Night at the Opera. Διαβασμένος ο Νικόλας. Του ρίξα τώρα, του ρίξα από τον όφλο, αλλά δεν την πάτησε. Λοιπόν, χαίρομαι που τα ήξερες αυτά. Νόμιζα ότι δεν τα ξέρεις και θα σου έχω ένα χοντρό χέρι. Είσαι εξαιρετικός τραγουδιστής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικός. Εντάξει, τώρα είμαι λιγάκι γιατί το ήθελα αυτό το κομμάτι. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Δηλαδή, πέρα από αυτό που λέω, σεξ, είναι από τα 10 καλύτερα κομμάτια όλων των εποχών στο ροκ. Το ήθελα να το ακούσω έτσι ολόκληρο. Να το ευχαριστηθώ. Το ίδιο ήθελε και ο ίδιος. Να αφιερώσουμε μια άλλη φορά ολόκληρο. Το ίδιο ήθελε και ο Νικόλας, ναι, έτσι, ωραία, για να είμαστε δίκαιοι. Έλα, λοιπόν, λοιπόν, αργότερα λοιπόν θα μας το κάνετε να το ακούσουμε ολόκληρο. Λοιπόν, εντάξει, πάμε στο Γιώργο. Αν αισθάνεσαι ότι ένα κομμάτι πρέπει να το πεις ολόκληρο, μην το πεις. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια. Αυτό δεν ή είναι να δικό μην το πείτε. Αυτό δεν είναι δικό του θέμα. Δεν είναι δικό σας θέμα. Αυτό είναι ένα τραγούδι που όταν η δισκογραφική εταιρεία
τους είπαν να το κόψουν για το ραδιόφωνο και να πάει από 6 λεπτά και να γίνει 4 λεπτά, τους είπανε όχι. Και αν τόσο... και το θέμα ήρθε σε ένα, ας πούμε, σε ένα στάδιο που τους είπανε μην κυκλοφορήσετε το δίσκο. Ναι. Ή θα βγει έτσι ή δεν θα βγει καθόλου. Και άλλαξε τα δεδομένα. Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι άλλαξε τα δεδομένα. Και έγινε νούμερο ένα σε όλο τον πλανήτη. Πιο πέρα από αυτό, γιατί να έχει ένα τραγούδι να παίζεται ό,τι. Εκεί δεν είναι το θέμα μου. Το θέμα μου ήταν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και να πιάσει. Να προσπαθήσει να πιάσει το πνεύμα αυτού του τραγουδιού μέσα σε 2 λεπτά. Κάνει το έργο σου πάρα πολύ δύσκολο. Μέχρι τώρα έχει ακούσει μόνο θετικά από όλου και έτσι θεωρεί. Οκ, ας το προσπαθήσουμε. Μπράβο για την προσπάθεια. Πολύ καλό στο πιάνο. Από εκεί και πέρα για μένα ήταν λίγο άβολο. Αισθάθηκα ότι προσπάθησε να τα κάνει όλα, να μπει, να αλλάξει το ρυθμό και όλα αυτά. Και ήταν. Είσαι καλό. Σήμερα ήσουν. Νομίζω το έργο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αν γιώργο θα φάνω σου. Εντάξει, α τα πει κάτι. Θα να κάνω μια σημείωση. Δεν λειτουργούν τα in-ear μου. Απλά εντάξει, από μόνο. Δεν λειτουργούν σήμερα. Πάντω, Γιώργο, παρόλο που δεν λειτουργούσαν τα in-ear του, δεν ήταν πουθενά φάλσος. Εντάξει, είναι σωστός. Είναι πάρα πολύ σωστό. Μασάκι, ξέρεις τι, εδώ. Περιμένεις πιο πολλά από αυτό το παιδί. Καταλαβαίνεις. Τώρα ο καθένας έχει. Ο καθένας πρέπει να έχει τη δική του εξέλιξη. Αρχίζουν από διαφορετικό στάδιο ο καθένας και θέλω να δούμε εμείς την εξέλιξη. Σήμερα προσπάθησα δύσκολο έργο. Πάρα πολύ δύσκολο έργο. Εντάξει. Γιώργο Θεοφάνους. Σάκη, είπες εσύ προηγουμένως στην ουσία ότι βλέπεις τον Νικόλα στο τελικό. Γιατί είσαι το βλέπεις. Αυτό δεν είπες. Είπα ότι αυτό το τραγούδι αξίζει να είναι στο τελικό. Αυτό είπες, Σάκη. Αυτό είπα, ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω, Νικόλα. Θα το δείξει βέβαια ο καιρός και θα το κρίνουν οι ακροατές μας. Οι τηλεθεατές μας. Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε...